Στην Καστοριά, ο νεκρός είναι ένας 56χρονος, ο οποίος κατάγεται από χωριό της περιοχής. Νοσηλευόταν εδώ και μία εβδομάδα διασωληνωμένος στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η είδηση, όπως είναι φυσικό, σκορπά νέο κύμα ανησυχία στην περιοχή, αφού πια Καστοριά και Κοζάνη μετρούν 9 θανάτους, ενώ περίπου 20 άνθρωποι από την περιοχή θετικοί στον ιό νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Χθες βράδυ, σε μαραθώνιο συνεδρίασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο πρότεινε να ενταθεί από σήμερα η αυστηρότητα των ελέγχων μετακινήσεων στην Καστοριά, να μην επιβληθεί όμως καραντίνα για την ώρα τουλάχιστον σε καμία περιοχή, παρόλο που κάτι τέτοιο εκτίμησε ότι χρειάζεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που πήγε στη Δυτική Μακεδονία το Σάββατο, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Γιώργος Κασαπίδης. Πρότεινε να συγκληθούν εκτάκτως τα δημοτικά συμβούλια των τριών δήμων του νομού, έτσι ώστε να συζητηθεί η ανάγκη εισήγησης για επιβολή καραντίνας ή για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αν δεν αποβούν αποτελεσματικά τα αυστηρότερα μέτρα ελέγχου. Προτάθηκε δε από τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς ακόμη και ο περιορισμός της κυκλοφορίας των κατοίκων του νομού μόνο για 2 φορές την εβδομάδα και μόνο για τα απαραίτητα. Την ίδια ώρα ανησυχία και στην Ξάνθη, που μετά 4 νεκρούς από τον κορονοϊό, αφού τα ξημερώματα κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, άνδρας 61 ετών που νοσηλευόταν θετικός στον κορονοϊό. Τα κρούσματα στην Ξάνθη έχουν φτάσει τα 12, με όλη τη Θράκη να αριθμεί συνολικά 24 και το χωριό Εχήνος, εκεί όπου επέστρεψε από το εξωτερικό το πρώτο θύμα της περιοχής, να βρίσκεται για 6η μέρα σε καραντίνα, Ματίνα. Όπου και εντείνεται λοιπόν η ανησυχία. Παναγιώτη Μανή, σε ευχαριστούμε πολύ.